Την ώρα που οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας είχαν την πιο θλιβερή κατάληξη και 24 ώρες μετά τη φωνική κακοκαιρία, κυβερνητικό κλιμάκιο με εντολή του Πρωθυπουργού φτάνει στην Κρήτη για να δει από κοντά την έκταση των καταστροφών. Σαν τέλος της επιχείρησης αναδείξης της αγνοούμενης, θα σκληστεί η επιχείρηση η υπόλοιπη για παροχή βοηθειών στον κόσμο. Τις πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής σε μια από τις πιο τουριστικές ζώνες του Ηρακλείου. Αγία Πελαγία, Λιγαριά και Παλαιόκαστρο που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, στο επίκεντρο μιας θεομηνίας που είχε φωνικό πέρασμα από την Κρήτη. Εμείς προσπαθήσαμε, καθαρίσαμε, δεν έχουμε λεφτά για να τα ξεκινήσουμε. Θα μείνουν έτσι τα μαγαζιά μας με να χαρθεί ότι η καινούρια σεζόν του τουρισμού να τα δουν οι τουρίστες έτσι. Παράκληση όσο γίνεται γρηγορότερο. Εμβρόντιτη τόσο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, όσο και υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό αρμόδιος για την κρατική αρρωγή και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως επίσης και στελέχη από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τις Γενικές Γραμματείες Αγροτικής Ανάπτυξης, Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, βλέπουν την καταστροφή και δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη μέσα σε λίγα λεπτά. Τα μαγαζιά μας πρέπει να μπουν μέσα greater να τα βγάλουν όλα έξω. Δεν είναι να καθαρίζουμε τα χέρια. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Γι' αυτό τα λέμε. Μετά την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά και το Παλαιόκαστρο, το Υπουργικό Κλιμάκιο συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δήμο Μαλεβιζίου, ανακοινώνοντας ότι άμεσα ο Δήμος θα λάβει 400.000 ευρώ για την επαναφορά στην κανονικότητα. Εμείς, σαν Υπουργείο Εσωτερικών, θα διαθέσουμε άμεσα 400.000 ευρώ στο Δήμο Μαλεβιζίου προκειμένου να προχωρήσει στους καθαρισμούς και σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να είναι λειτουργική η πόλη και οι κοινότητες οι οποίες έχουν πληγεί. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε στην καταγραφή για να μπορέσουμε να δώσουμε τις προκαταβολές σε όσες επιχειρήσεις έχουν πάθει ζημιές με βάση τη διαδικασία της κρατικής αρρωγής. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις σε κατοίκους και επιχειρηματίες των περιοχών, εξήγησαν ότι θα τρέξει άμεσα η διαδικασία καταγραφής και οριοθέτησης, διευκρινίζοντας πάντως ότι αποζημιώσεις και για τις οικοσκευές στο ύψος των 6.000 ευρώ θα τρέξουν πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο των επιτροπών. Όσες έρχονται μπορούν να προπορεύονται για να φεύγει από το Υπουργείο Οικονομικών η προκαταβολή, για να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία και φυσικά θα πρέπει να προχωρήσει εξίσου γρήγορα και κατά προτεραιότητα η διαδικασία οριοθέτηση τη φυσική καταστροφή. Στη σύσκεψη, εκτός από το κυβερνητικό κλιμάκιο, το Δήμαρχο Μαλεβιζίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τον Περιφερειάρχη, συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τοπικοί φορείς που ζήτησαν την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας χωρίς γραφειοκρατικά τερτύπια. Να χτίσουμε ένα πιο στέρεο μέλλον για τον τόπο, για τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Ολοκληρωμένη μελέτη για το πώς αυτές οι περιοχές πρέπει να αποκατασταθούν για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας διευκρίνησε ότι η περιοχή χρειάζεται άμεσα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει ικανοποίηση όταν θρυνούμε δύο θύματα. Το Μαλεβίζει θρυνεί, η απώλεια είναι μεγάλη και η πληγή αυτή, κυρίως για την οικογένεια και τους οικείους του, θα είναι για πάντα ανοιχτή. Και για εμάς όμως. Αυτή η κρίση ελπίζουμε να κατέδειξε στους αρμόδιους την ανάγκη για σοβαρές υποδομές και δύο από αυτές τις πολύ σοβαρές υποδομές είναι το αντιπλημμυρικό του Παλαιοκάστρου, είδατε τι συνέβη στο Παλαιόκαστρο, και το αντιπλημμυρικό του Γαζίου, ένας από τους συλλεκτήρες που έχουμε και υποχρηματοδότηση, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα που διεκδικούμε άμεσα από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, για να προστατεύσουμε τις περιοχές και να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα. Στο περιθώριο της σύσκεψης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης έκανε γνωστή την πρόθεση της οικογένειας του Αλέξανδρου Νικολαίδη να διαθέσει μέρος των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν από την πλειοδοσία των Ολυμπιακών μεταλλίων του σπουδαίου Έλληνα αθλητή που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή σε πλημμυροπαθείς της περιοχής. Μία κίνηση ύψης του συμβολισμού αλλά και ουσίας. Μια κίνηση εξαιρετικά συγκινητική από την οικογένεια του αδικοχαμένου Ολυμπιονίκη μας, του Αλέξανδρου του Νικολαίδη. Μια κίνηση που αντανακλά και στην Κρήτη και στην πολύπαθη περιοχή, την πλημμυροπαθή περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου.